Είμαστε έτοιμοι. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος Life Debug. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας να φιλοξενούμε στην Σύρο και στο Δημαρχείο τους βασικούς συντελεστές του προγράμματος και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπαθεοδόρου, ο οποίος είναι καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το οποίο αποτελεί και τον βασικό εταίρο, είναι ο συντονιστής εταίρος του προγράμματος, μαζί με άλλους πολλούς εταίρους, τους οποίους θα αναφέρουμε. Επίσης, μεταξύ άλλων συντελεστών, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος κοσμεί με την παρουσία του αυτή την εκδήλωση και πολύ περισσότερο κοσμεί με την παρουσία του και προβάλλει τους στόχους του προγράμματος σε ένα ειδικό βίντεο το οποίο δημιουργήθηκε προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τον κόσμο και την κοινωνία αναφορικά με τις επιδιώξεις και τους στόχους του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαδάκη. Εγώ ευχαριστώ. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία κινείται κυρίως στην κατεύθυνση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αναφορικά με την περιβαλλοντική ευαισθησία, την οποία πρέπει όλοι να έχουμε, και τις δράσεις τις οποίες μπορούμε να αναλάβουμε για να περιορίσουμε το φαινόμενο της πλαστικής σακούλας. Το πρόγραμμα Life Debug μπορώ να πω ότι αποτελεί και μια καινοτομία, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του χρηματοδοτικού μέσου Life, της πρωτοβουλίας Life, και υλοποιείται μόνο στη Σύρο, εκ όσων γνωρίζω, στον ελληνικό χώρο. Το πρόγραμμα αυτό ξεκινάει στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ, κύριε Παπαθεοδόρου, μιλάμε για μια παγκόσμια εβδομάδα περιβάλλοντος, με βάση τις δράσεις οι οποίες αποτυπώνονται στην αφίσα. Εμείς ως Δήμο Σύρο Ερμούπολης είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι και ιδιαίτερα θα έλεγα οι κάτοικοι αυτού του νησιού, οι δημότες της Σύρου, σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει μια αρκετά υψηλή, αρκετά αυξημένη, τουλάχιστον άνω του μεσού όρου, περιβαλλοντική συνείδηση. Ως Δήμος και ως νησί έχουμε πολύ καλές επιδόσεις στον τομέα της ανακύκλωσης, αλλά και εν γέννη της διαχείρισης στερών αποβλήτων, διότι έχουμε υποδομές όπως ένας οργανωμένος χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Έχουμε υποδομές οι οποίες έχουν να κάνουν με την διαχείριση των στερών αποβλήτων, των σύμμικτων αλλά και των ανακυκλώσιμων. Και επίσης, στο πλαίσιο του τοπικού σχεδίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων, το οποίο έχουμε εγκρίνει για τη νέα προγραμματική περίοδο, το ΕΣΠΑ 2014-2020, περιλαμβάνουμε μία σειρά αποδράσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την μετατροπή του χυτά σε χυτή, με την ενδεικτικά, λέω, σταχυλογώντας κάποιες δράσεις, με την δημιουργία πράσινων σημείων, με την ενίσχυση της ανακύκλωσης, με την ενθάρρυνση εφαρμογής και χρήσης κομποστοποίησης και πολλές άλλες. Μέσα σε αυτές τις δράσεις, βεβαίως και υπάρχει η διάσταση των δράσεων και των ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που όπως είπαμε είναι πολύ σημαντικό. Εάν δεν έχουμε την κοινωνία συνοδοιπόρο και αν δεν έχουμε συμπαραστάτες τους πολίτες σε αυτές τις πρωτοβουλίες, δεν μπορούμε να πετύχουμε απολύτως τίποτα. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, και θα καταλήξω, θεωρώ ότι αυτή η δράση κινείται σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να επιτύχει πολύ καλά αποτελέσματα, ιδιαίτερα όσον αφορά στον περιορισμό της πλαστικής σακούλας και μπορεί να βοηθήσει το νησί μας να αποτελέσει νησί πιλότο και αυτό το πρόγραμμα εδώ να λειτουργεί σε εν είδη καλής πρακτικής για την εφαρμογή τέτοιων πρωτοβουλειών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και χαιρόμαστε που θα έχουμε μια επικοδομητική, έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι θα έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας καλημερίσω κι εγώ εκ μέρους του προγράμματος Life Debug. Είναι μια εξαιρετική συγκυρία σήμερα, καθώς διαπιστώνουμε την εξαιρετική φιλοξενία που μας παρέχει ο Δήμος της Σύρου για να υλοποιήσουμε τους στόχους αυτού του πολύ φιλόδοξου ευρωπαϊκού προγράμματος Life Debug για τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον, που είναι ένας εθνικός πλούτος, όπως αντιλαμβάνεστε.
Θα ξεκινήσω εγώ από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Δήμαρχος. Και ουσιαστικά ο κύριος Δήμαρχος απάντησε με ένα πάρα πολύ απόλυτο και σαφή τρόπο για ποιο λόγο επιλέξαμε τη Σύρο να είναι η πιλωτική περιοχή αυτού του πολύ σημαντικού ευρωπαϊκού προγράμματος. Εμείς επιλέξαμε τη Σύρο να αναπτύξουμε τις δράσεις αυτού του προγράμματος και η Ευρώπη επέλεξε εμάς, πιθανώς επειδή επιλέξαμε εμείς τη Σύρο, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο λόγος που επιλέξαμε τη Σύρο είναι γιατί ξέρουμε και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και από το Δήμο και από τον κύριο Δήμαρχο, καθώς επίσης και από το φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, το ΦΟΣΔΑ με τον κύριο Πρίντεζη, ότι υπάρχει εξαιρετικές υποδομές και εξαιρετικές πολιτικές ανακύκλωσης στο νησί. Είναι πολύ προχωρημένο το νησί, θα έλεγα. Είναι από τα πιο προχωρημένα νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος. Έχει εφαρμόσει πολύ σημαντικές πολιτικές. Το βλέπετε αυτό στην καθημερινότητά σας. Και μάλιστα αυτές οι πολιτικές ανακύκλωση που έχουν εφαρμοστεί στο νησί έχουν αναπτύξει κάτι πολύ πιο σημαντικό από τις ίδιες πολιτικές. Έχουν αναπτύξει μια περιβαλλοντική κουλτούρα στην Ερμούπολη και σε όλο το νησί, με αποτέλεσμα τα μηνύματα αυτού του προγράμματος να περνάνε πάρα πολύ εύκολα στον κόσμο και έτσι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι ο περιορισμός της πλαστικής σακούλας στο νησί και συνεπώς και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πριν προχωρήσω σε μια πάρα πολύ μικρή παρουσίαση, ελάχιστη παρουσίαση του προγράμματος και των υπέροχων εταίρων του προγράμματος που βοηθούν στην υλοποίησή του, να ευχαριστήσω και εγώ θερμά τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος είναι το πρόσωπο της εκστρατείας μας, το καθαρό πρόσωπο των ελληνικών θαλασσών όπως φιλοδοξούμε και πρωταγωνιστή στο τηλεοπτικό σποτ, το οποίο μετά από σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου Πατρών και σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα μεταδίδεται ως κοινωνικό μήνυμα σε όλα τα εθνικά δίκτυα. Φιλοδοξούμε να είναι ο πρέσβης της θάλασσας τα επόμενα χρόνια ο κύριος Παπαδάκης και βεβαίως να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Θωμαίδη που φιλοδοξούμε να είναι η φωνή της θάλασσας και η φωνή του προγράμματος, καθώς σήμερα θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να παρακολουθήσουμε όλοι στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων το ρεσιτάλ που θα δώσει ο κύριος Θωμαίδης με τραγούδια της θάλασσας. Θα μας ταξιδέψει σε καθαρές θάλασσες, σε μαγικά ταξίδια και εγώ να τον ευχαριστήσω πραγματικά θερμά που βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας. Θα ήθελα, αν θέλουν να μιλήσουν κάποιοι άλλοι εκπρόσωποι του Δήμου ή του ΦΟΔΖΑ και μετά να κάνω μια πάρα πολύ μικρή παρουσίαση του προγράμματος για ενημέρωσή σας. Καλύτερες τελευταίες του προγράμματος. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει τότε. Λοιπόν, μια πάρα πολύ γρήγορη ενημέρωση για το πρόγραμμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πρόγραμμα εξαιρετικά φιλόδοξο και δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε αυτό το πρόγραμμα, το Life to Back, για να δοκιμάσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις πολιτικές σε μια χώρα που, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι το βασίλειο της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης, της λεπτής σακούλας των σούπερ μάρκετ, όπως όλοι γνωρίζουμε. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό. Είναι κοινωνικό και είναι και οικονομικό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι τρεις άξονες, περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία, θα έπρεπε να απαντηθούν από τη δομή του προγράμματος. Και απαντώνται από τη δομή του προγράμματος, βλέποντας πολύ απλά τους εταίρους. Οι εταίροι του έργου είναι το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο έργο αυτό του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει το Τμήμα Χημείας με δύο εξαιρετικές καθηγήτριες που έχουμε τη χαρά να τις έχουμε σήμερα, την κυρία Ελένη Παπαευθυμίου και την κυρία Χρυσή Καραπαναγιώτη. Άρα έχουμε μια πολύ γερή επιστημονική ομάδα που καλύπτει το περιβάλλον. Έχουμε την εταιρεία Terra Nova, η οποία είναι μια περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική εταιρεία, η οποία έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Έχουμε το δίκτυο Μεσόγειος SOS, το οποίο όλοι το ξέρετε, που συντονίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια την εθνική δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» και στην οποία εμείς συμμετέχουμε εδώ και μια δεκαετία στην επεξεργασία των δεδομένων. Έχουμε την οικολογική εταιρεία ανακύκλωσης, αυτή και αν δεν έχει εξαιρετική εμπειρία σε θέματα ανακύκλωσης και θεωρώ ότι είναι και απόλυτα ειδική ουσιαστικά στην πλαστική σακούλα στην Ελλάδα. Και βεβαίως για το κοινωνικό κομμάτι έχουμε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Πάντιου Πανεπιστημίου. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, καλύπτουμε και το περιβάλλον και την κοινωνία και την οικονομία, προσπαθώντας να σχεδιάσουμε μια πολιτική η οποία να είναι συμβατή με την ελληνική κοινωνία. Άρα,
Να πω πάρα πολύ απλά ότι ο στόχος του προγράμματός μας είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας ενημέρωσης και πληροφόρησης για την πρόληψη, μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι μια ενημερωτική εκστρατεία που έχει και εθνικό επίπεδο, είναι σε δύο επίπεδα όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς έχουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι παιδαγωγικό, καθώς πιστεύουμε ότι η εμπέδωση της περιβαλλοντικής κουλτούρας θα γίνει μέσα από την παιδεία. Γι' αυτό είμαστε σε συνεργασία και με εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη ΣΥΡΟ, για να μας βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και την παρακολούθησή τους. Το περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν χρειάζεται να σας το αναλύσω τώρα. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η πλαστική σακούλα είναι ένα από τα τρία πιο συχνά απορρίμματα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Και αυτό δεν το λέμε, ξέρετε, απλώς ως μία δήλωση απλή. Πίσω από αυτή τη δήλωση ότι είναι ένα από τα τρία πιο συχνά απορρίμματα στο θαλάσσιο περιβάλλον, υπάρχουν εκατοντάδες ώρες πεδίου πολλών ερευνητών, όπου διαπιστώσαμε ότι στο ελληνικό θαλάσσιο περιβάλλον και κυρίως στον Πυθμένα, που είναι και το πιο ευαίσθητο τμήμα του, τρία βασικά απορρίμματα ουσιαστικά προσμετρούνται και φτιάχνουν το 50% της ρύπανσης. Και αυτές οι τρεις συσκευασίες είναι η πλαστική σακούλα, το πλαστικό μπουκάλι νερό μιας χρήσης, καθώς επίσης και το κουτάκι αλουμινίου των αναψυκτικών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα από τα τρία. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ φωνικό, καθώς εμπλέκεται και είναι υπεύθυνη για τη θανάτωση πάρα πολλών οργανισμών. Έχουν διαπιστωθεί ότι από μικροσκοπικούς οργανισμούς μέχρι φάλαινες, τουλάχιστον 650 είδη θαλάσσια αυτή τη στιγμή έχουν υποστεί βλάβες ή επιπτώσεις από την παρουσία των πλαστικών και των πλαστικών σακουλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Δεν θα ήθελα να σας αναπτύξω πάρα πολύ τη βεντάλια όλων των δράσεων που θα κάνουμε σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα. Θα αρχίσετε να βλέπετε ήδη τα αποτελέσματα, καθώς αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα επίπεδο ρήμανσης όλων των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων που έχουν γίνει τους τελευταίους 9 μήνες στο πρόγραμμα και τώρα φτάνει η πρώτη ολοκλήρωση. Θα δούμε τα αποτελέσματά της. Βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως βλέπετε, όπως ίσως έχετε αντιληφθεί, μια πάρα πολύ καλή εκστρατεία πόρτα-πόρτα σε όλη τη ΣΥΡΟ για την ανταλλαγή και για την ενημέρωση του κοινού και το μοίρασμα των πάνινων σακουλών. Το πολύ ενδιαφέρον τμήμα σε όλη το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι σε όλο αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, και μάλιστα υλοποιήθηκε ήδη το πρώτο φόρουμ διαβούλευσης, είναι ότι έχουμε καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συζητήσουμε. Θέλουμε να αφουγκραστούμε τους πάντες, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Και αν αυτό το σύνθετο πρόβλημα δεν δούμε τις διαστάσεις τους, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση. Έτσι έγινε πολύ πετυχημένα, θεωρώ, το πρώτο φόρουμ στην Αθήνα. Θα γίνουν άλλα 4-5 φόρουμ, τα οποία τα οργανώνει έτσι κι αλλιώς ο κύριος Κυρκίτσος. Κάπου εδώ δίπλα μου είναι ο κύριος Κυρκίτσος, ο κύριος Φίλιππος Κυρκίτσος. Να πω ότι καλέσαμε ακόμα και τις βιομηχανίες πλαστικού να έρθουν, να τοποθετηθούν. Τοποθετήθηκαν, κάναμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση και νομίζω ότι τους πείθουμε σιγά-σιγά ότι δεν έχουν να υποστούν καμία βλάβη και νομίζω ότι μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να πάμε στη νέα εποχή στην Ελλάδα και στη μείωση της πλαστικής σακούλας. Νομίζω ότι έχετε ήδη ενημερωθεί ότι παρακολουθούμε 4 ακτές πολύ συστηματικά. Την ακτή του Λαδόπουλου, που ήδη έχουμε κάνει εξαιρετικές δράσεις και με το Δήμο και με τον κύριο Πρίντεζη ήδη. Καταγράφουμε, καθώς επίσης και το αληφτικό καταφύγιο στην Αζόλυμνο, το Διακόφτη και τις Αγκαθοπές, καθώς και την παραλία του Λωτού στο Κίνη. Τις καταγράφουμε με ευρωπαϊκά πρωτόκολλα για να δούμε τη συμπεριφορά των απορριμμάτων, τα οποία, ομολογώ, είναι μικρά στον αριθμό, έτσι κι αλλιώς, στο νησί της Σύρου.
Εκείνο όμως που κάνουμε και θα το δείτε πάλι να αναπτύσσετε αυτή τη βδομάδα, κάνουμε πολύ πρωτότυπες επιστημονικές προσεγγίσεις. Και οι επιστημονικές προσεγγίσεις που κάνουμε είναι καταγράφουμε με πολύ συστηματικό τρόπο σε δύο κόλπους, στον κόλπο της Ερμούπολης και στον κόλπο του Κινίου, με υποβρύχιο όχημα, καταγράφουμε και παίρνουμε πλούσιο βίντεο, το οποίο μας οδηγεί σε κατασκευή χαρτών στον πυθμένα με την πυκνότητα των απορριμμάτων, έτσι ώστε να ξέρουμε διαχρονικά πώς πάει η πυκνότητα των απορριμμάτων και κατά πόσον η εκστρατεία και το έργο βοηθάει και ανακουφίζει το θαλάσσιο περιβάλλον. Το κάνουμε σε δύο παραλίες. Ήδη βλέπετε τα πρώτα αποτελέσματα από τις καταγραφές, όπου υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία όπου υπάρχει ουσιαστικά η συγκέντρωση των απορριμμάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μπορείς πάρα πολύ εύκολα να επέμβεις εφόσον είναι συγκεκριμένα, όπως αντιλαμβάνεστε. Και βεβαίως θα χαρτογραφήσουμε με ηχοβολιστικό τρόπο, με έναν ηχοβολιστή πλευρικής άρρωσης που έχουμε φέρει για αυτό το λόγο από το Πανεπιστήμιο, τον πυθμένα του κόλπου της Ερμούπολης και του Κινίου, όπου εκεί θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε και απορρίμματα μεγάλου μεγέθους, αλλά θα είναι και ένα εξαιρετικό αρχείο η αποτύπωση αυτή που θα μείνει στο Δήμο, έτσι ώστε να έχει ένα εξαιρετικό αρχείο το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε οποιοσδήποτε μελλοντικές δράσεις, ακόμα και η κατασκευή νέων έργων ή επέκταση υφιστάμενων έργων θα είναι μια πολύ σοβαρή παρακαταθήκη που θα μείνει στο Δήμο. Και φτάσαμε, όπως αντιλαμβάνεστε, από σήμερα στην έναρξη της εβδομάδας χωρίς πλαστικές σακούλες 2016. Υπάρχει και μια εβδομάδα για το 2017. Ξεκινάμε σήμερα με αυτή τη συνέντευξη τύπου και με τη σημερινή συναυλία, το ρεσιτάλ που θα δώσει ο κύριος Στομαίδης, επαναλαμβάνω, στο Θέατρο Απόλλων. Σήμερα είναι η συνέντευξη τύπου. Ήδη γίνεται επίσκεψη στα καταστήματα για την υποστήριξη του έργου. Στις 8.30 ώρα, σας περνάω τροχάδιν το πρόγραμμα για να ενημερωθείτε. Στις 8.30 ώρα, στο Θέατρο Απόλλων είναι η Πλαστική Θάλασσα. Εκδήλωση ανοιχτή προς το κοινό με σύντομες παρουσιάσεις για τα πλαστικά στις θάλασσές μας. Θα μιλήσουν οι επιστήμονες. Οι επιστήμονες αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε πάρα πολύ βαρετοί άνθρωποι. Γι' αυτό θα είμαστε πάρα πολύ σύντομοι για να μην βαρεθείτε και να προετοιμαστείτε κατάλληλα ώστε να ξεκινήσει η συναυλία του κυρίου Θωμαίδη. Το Σάββατο, για αύριο, έχουμε ανταλλαγή πλαστικές σακούλες με δωρεάν πάνες σακούλες. Θα προσφέρουμε δωρεάν πάνες τσάντες σε όσους καταφθάνουν στο νησί, στο λιμάνι της Ερμούπολης. Επίσης, το βράδυ, από τις 9 μέχρι τις 11, στο Κυπάριο Μεταμόρφωση, έχουμε προβολή ταινιών με θέμα «Υποθαλάσσιοι κρυμμένοι θησαυροί και οι απειλές τους». Σας προσκαλούμε να έρθετε να το παρακολουθήσετε. Θα δείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη για το υποθαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδος, που κατά την άποψή μας είναι ένα τεράστιο εθνικό κεφάλαιο και το οποίο δυστυχώς μάλλον δεν του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία όσο χρειάζεται. Την Κυριακή θα έχουμε καταγραφές απορριμμάτων σε ακτές και βυθό και θα κάνουμε και ένα πείραμα επιστημονικό, για να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και επιστήμονες. Και την Κυριακή θα κάνουμε ένα πρωτότυπο πείραμα, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, πιθανώς να αποτύχει, πιθανώς να επιτύχει. Θα φέρουμε από την Πάτρα ένα ντρόν, ένα υπτάμενο όχημα, το οποίο θα κινηθεί πάνω από τις ακτές, επιλεγμένες ακτές της Σύρου, στο Λαδόπουλο και στο Κίνη μάλλον, στο Λωτό στο Κίνη, και θα πάρει υψηλής ευκρίνειας φωτογραφίες από ψηλά, μέσα από τις οποίες εμείς μάλλον θα μπορούμε να εντοπίζουμε πάρα πολύ εύκολα ακόμα και τα πιο μικρά πλαστικά στην παραλία, καθώς η μέθοδος που έχουμε αναπτύξει δίνει διακριτική ικανότητα 2 εκατοστών από τα 40 μέτρα ύψος. Και θα κάνουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτή τη μέθοδο, την οποία θα προσπαθήσουμε μετά να την εξελίξουμε. Αυτό θα γίνει την Κυριακή και τη Δευτέρα. Χρειαζόμαστε όμως να μην φυσήξει ο άνεμος. Ξέρω ότι ο άνεμος φυσάει μονίμως στο Αιγαίο, αλλά νομίζω θα μας κάνει τη χάρη την Κυριακή και τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα στο Φίνικα έχουμε την επίσκεψη στα καταστήματα του Φίνικα για την υποστήριξη του έργου. Πάλι ανταλλάσσουμε πλαστικές σακούλες με δωρεάν πάνες σακούλες. Την Τρίτη συνεχίζουμε το ίδιο. Την Τετάρτη, εκτός από την επίσκεψη στα καταστήματα του νησιού, έχουμε ένα εξαιρετικό σεμινάριο και έκθεση χειροτεχνίας από πλαστικές σακούλες, δίχτυα ψαράδων και άλλα θαλάσσια απορρίμματα, το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Φανταστείτε και θυμηθείτε όλοι, σας παρακαλώ, είσαστε πάρα πολύ νέοι σε αυτήν την αίθουσα και δεν μπορείτε να θυμηθείτε εύκολα από το αντιλαμβάνομαι, ότι κάποτε πηγαίναμε να κάνουμε τα ψώνια μας με το διχτάκι. Τώρα αυτό νομίζω έχει παρέλθει πλέον. Την Πέμπτη έχουμε μια πολύ σημαντική δράση στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ένα σεμινάριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ερμούπολης. Και βεβαίως και πάλι θα κάνουμε την προβολή των ταινιών «Υποθαλάσσιοι κρυμμένοι θησαυροί και οι απειλές τους». Αυτή την ημέρα θα το κάνουμε στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου Βαμβακάρη, στην Άνω Σύρο. Υπέροχη χώρη, έτσι κι αλλιώς όπου και να κινηθεί στην Ερμούπολη είναι υπέροχη η χώρη. Την Παρασκευή έχουμε πάλι ανταλλαγή και βεβαίως διαδραστικά επιμορφωτικά παιχνίδια για παιδιά στην πλατεία Μιαούλη, έξω εδώ ακριβώς. Και ερχόμαστε το άλλο Σάββατο. Το άλλο Σάββατο θα κάνουμε καθαρισμό απορριμμάτων στη Γιάρο σε συνεργασία με το πρόγραμμα Κυκλάδες Live, το οποίο συντονίζει WWF. Έτσι κι αλλιώς είμαστε συνεργαζόμενοι με το Κυκλάδες Live WWF και να τονίσω εδώ ότι πριν από 1,5 χρόνο κάναμε την πιο μεγάλη και συστηματική αποτύπωση πυθμένα που έχει γίνει ποτέ για την αποτύπωση δύο οικοσυστημάτων που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ποσειδόνια Οσεάνικα και βεβαίως τα ασβεστικά ροδοφύκη, τις τραγάνες που λένε οι αλλοίς. Έχουν γίνει χαρτογραφήσεις και ήδη είμαστε στο επίπεδο της επικοινωνίας και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων μας. Και το βράδυ, το Σάββατο, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους δύο καλεσμένους μας, τον Φρανσουά Καλγανή, του Γαλλικού Ινστιτούτου Θαλασσίων Ερευνών, του IFREMER, που είναι πραγματικά ο πρωτοπόρος όσον αφορά τα θαλάσσια απορρίμματα, τα απορρίμματα στον Παγκόσμιο Ωκεανό, μια παγκόσμια φυσιογνωμία, ένας διεθνής επιστήμονας που καθόρισε πριν 30 χρόνια στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο αντικείμενο, και τη Φρανσουά Κλαρό, η οποία είναι διευθύντρια στο Μουσείο Φυστικής Ιστορίας του Παρισίου και επικεφαλής του τεχνικού γκρουπ για τις θαλάσσιες χελώνες στη Γαλλία. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή οι ομιλίες που θα δοθούν. Και στη συνέχεια θα έχουμε και συναυλία του συγκροτήματος Νέα Τάξη Πραγμάτων, πάλι είσοδος ελεύθερη όπως και στη συναυλία του κ. Θωμαίδη, μία εκδήλωση η οποία θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Φότζα της Νήσου Σύρου και θα ήθελα ειλικρινά να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και την Κυριακή, για να μην θεωρείτε ότι καθόμαστε τις Κυριακές, θα κάνουμε ένα καθαρισμό του πανπατιού της σπηλιάς Φερεκίδη με τη συμμετοχή της ομάδας πεζοπόρων Σύρου. Ειλικρινά λυπάμαι που δεν θα πάω. Δεν θα αντέξω να ανέβω, νομίζω, εύκολα στο συγκεκριμένο μονοπάτι. Αλλά για πιο εύκολες δράσεις, για μένα τουλάχιστον, σε διάφορες ακτές της Βορείου Σύρου, όπου δεν είναι προσβάσιμες από την ακτή, με τον Όμιλο Φουσκωτών και Ταχυπλών Σύρου θα τις επισκεφτούμε και θα κάνουμε μια αποτύπωση, ένα καθαρισμό και μια καταγραφή των απορριμμάτων και θα τελειώσουμε στις 7 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Πιάτσα Καμάρα της Άνω Σύρου με έναν φάνταστο τίτλο «Πετάει η σακούλα». Πετάει. Και πού πάει? Δημιουργία ιστορίας για την πλαστική σακούλα από το κοινό για μικρούς και μεγάλους που συντονίζει η υπέροχη Γεωργία Ματσούκα. Νομίζω ότι σας έχω κουράσει ήδη και εκείνο που θα ήθελα να δούμε πριν κλείσουμε είναι το πρωτότυπο τηλεοπτικό σποτ που έχουμε ετοιμάσει με πρωταγωνιστή τον κύριο Παπαδάκη. Αν το βρω, βέβαια. Δεν βλέπω κι... Α, εδώ είναι. Οι πλαστικές σακούλες κρύβουν την ελληνική ομορφιά. Το 2050 τα πλαστικά στη θάλασσα θα είναι πιο πολλά από τα ψάρια. Ένα στα τρία απορρίμματα στο βυθό της θάλασσας είναι πλαστικές σακούλες. Είναι ένα από τα πιο θανατηφόρα απορρίμματα για θαλάσσια ζώα και πουλιά. Ας τις αφήσουμε στο παρελθόν
όχι στις θάλασσές μας. Αυτό είναι το τηλεοπτικό σποτ που θα παίζει στα εθνικά δίκτυα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της δικιάς μου ομάδας, του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Οκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την κυρία Σταυρούλα Κορδέλα, την οποία νομίζω ότι γνωρίζετε, που είναι η ψυχή του προγράμματος, τον κύριο Δημήτρη Χριστοδούλου, τον κύριο Ηλία Φακύρη, την κυρία Μαρία Παπακοσταντίνου και βεβαίως την κυρία Μαρία Γεραγά, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Γεωλογίας. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που συμμετέχετε σε αυτό το ταξίδι μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, σε ένα υπέροχο χώρο. Κύριε Δήμαρχε, είστε πολύ τυχερός. Είναι καταπληκτικός. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω σε αυτό το πρόγραμμα και όταν μου έγινε έτσι πρόταση και συναντήθηκα με τους υπευθύνους του προγράμματος, χάρηκα τριπλά, τετραπλά, πολλαπλά εν ολίγης. Γιατί πάντα, επειδή μεγάλωσα στην Κρήτη, μεγάλωσα στη θάλασσα, η θάλασσα ήταν το παιχνίδι μας, την αγαπάω πάρα πολύ και επειδή είμαι και δίτης, τα τελευταία χρόνια έχω δει από μέσα τι γίνεται, γιατί είναι καλό όταν πηγαίνουμε στις θάλασσες, πέρα τις ακτές, να βλέπουμε τι γίνεται και μέσα στο νερό. Συνήθως, όταν πηγαίνουμε για μπάνιο, βλέπουμε την ακτή, αν έχει μολυνθεί ή όχι, τι έχει βγάλει η θάλασσα, που τα έχουμε αφήσει, τα έχει παρασύρει ο άνεμος, ή τι αφήνουμε εμείς, δυστυχώς. Αυτό είναι μέσα στην νοοτροπία μας, πρέπει σιγά-σιγά να το αλλάζουμε. Βουτώντας όμως και παραμένοντας στη θάλασσα πάρα πολλή ώρα, βλέπουμε άλλα πράγματα, τα οποία δεν φαίνονται με γυμνό μάτι από πάνω. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο μπλε, που το έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και είναι καταπληκτικό, γιατί άλλες θάλασσες είναι γκρι. Εμείς έχουμε την ευτυχία να βλέπουμε μπλε, αλλά μέσα, αν δεν προσέξουμε, κυκλοφορεί πολύ σκουπίδι, παραμένουν, ειδικά τα πλαστικά δεν διαλύονται, ταξιδεύουν, τα ρεύματα, τα πάνε παντού, προκαλούν ζημιές, ψάρια, τα θηλαστικά, γενικά στη ζωή τη θαλάσσια. Έτσι, χαίρομαι πάρα πολύ αν μπορώ έτσι να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους να το σκεφτούν, να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία μας. Εγώ νομίζω ότι οι προσπάθειες που γίνονται από όλους εμάς είναι θετικές, έστω και οι δύο άνθρωποι, 3, 4, 5, 10 περισσότερο, να ευαισθητοποιηθούν όσο μπορούμε. Έχω πάρα πολλές φορές πάει και αρκετά χρόνια πριν που πηγαίνω, μου αρέσει γενικά να πηγαίνω σε παραλίες οι οποίες είναι λίγο ερημικές. Δεν θέλω πολύ κόσμο. Και συνήθως αυτές τις παραλίες έχει βγάλει θάλασσα αρκετά σκουπίδια. Πάντα με την παρέα μου τα μαζεύουμε, τα πετάμε μέσα σε ένα κάδο. Καθαρίζουμε. Είναι καλό να μας γίνει συνήθεια πια και να μην αφήνουμε σκουπίδια, αλλά και όταν τα βρίσκουμε να τα μαζεύουμε. Περαστικοί είμαστε. Δεν μας ανήκει κάτι. Καλό είναι να το αφήσουμε καθαρό και στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω αντιλαμβάνεστε όλοι γιατί ο κ. Παπαδάκης είναι το πρόσωπο της εκστρατείας μας. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Και ερχόμαστε τώρα στον υπέργο κ. Θωμαίδη, που θα μας ταξιδέψει. Καλημέρα. Ξέρετε, είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα τραγούδια που αναφέρονται στη θάλασσα. Είναι σημείο έμπνευσης. Θα βρούμε στα τραγούδια μέσα τη θάλασσα σαν πρώτο πλάνο ή τη θάλασσα σαν σκηνικό πάνω σε ανθρώπινες ιστορίες. Όλα αυτά προέρχονται από την ίδια μας τη ζωή. Είναι βιωματικά τραγούδια.
Και είμαι, θεωρώ τον εαυτό μου έτσι τυχερό που βρίσκομαι σήμερα εδώ και χαρούμενο που με τον τρόπο μου συμβάλλω έστω και πολύ λίγο σε αυτήν την μεγάλη εκστρατεία. Η πλαστική σακούλα είναι ό,τι χειρότερο, θα έλεγα, μπορούμε να δούμε στην καθημερινότητά μας. Το χειρότερο από όλα δεν είναι ότι έχει περάσει τη συνείδηση του κόσμου πολύ ελαφριά αυτό το πράγμα. Και βάζουν τα σκουπίδια τους μετά εκεί και υπάρχει μια συνέχεια η οποία διωγγώνει όλο αυτό το πρόβλημα. Όλες αυτές τις δράσεις που άκουσα με κάνουν να αισιοδοξώ ότι θα αφυπνιστεί ο κόσμος με κέντρο σήμερα τη Σύρο, αλλά και γενικότερα μέσα και από το σποτ, το τηλεοπτικό, να ευαισθητοποιηθεί και να σκεφτεί κάποια στιγμή, πριν κάνει την κίνηση να πετάξει τη σακούλα, να το σκεφτεί και να το μαζέψει. Όσον αφορά τα τραγούδια σήμερα, καταρχήν είναι υπέροχο το να τραγουδάς σε αυτό το θέατρο, το θέατρο Απόλλων. Έχω την τύχη να έχω τραγουδήσει πριν από μερικά χρόνια και σε αυτό, αλλά και πολλές φορές στο άλλο αδερφάκι του, στην Πάτρα, στο Θέατρο Απόλλων, έργα και τα δύο του Τσίλερ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφο. Τα τραγούδια έχουν σχέση με τη θάλασσα, με όλους αυτούς τους ρόλους που προανέφερα. Εύχομαι καλή επιτυχία στις δράσεις σας εδώ και εύχομαι επίσης τη Σύρο να ομορφαίνει κάθε μέρα πιο πολύ. Είναι πανέμορφη. Κάθε φορά που έρχομαι, χαίρομαι πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλή τάξη το επόμενο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Να φτάσει το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε. Θα μας γράφουμε την ιστορία σήμερα.